Προβάδισμα κατέγραψε η ακροδεξιά σε τουλάχιστον 6 από τις 13 περιφέρειες της χώρας στον πρώτο γύρο των περιφερειακών εκλογών. Τα exit polls έδειξαν σε εθνικό επίπεδο πρώτο το κόμμα της Μαρί Λεπέν, δεύτερο τους Ρεπουμπλικανούς του Νικολά Σαρκοζή και τρίτο τους Σοσιαλιστές του Φρασουά Ολάντ. Οι επαναληπτικές εκλογές για τα δύο πρώτα κόμματα σε κάθε περιφέρεια θα διεξαχθούν στις 13 Δεκεμβρίου. Για τρίτη φορά στη θητεία του, ο Μπάρακ Ομπάμα χρησιμοποίησε το Οβάλ Γραφείο για να απευθυνθεί στους Αμερικανούς πολίτες. Αναφερόμενος στο μακελιό στο Σαν Μπερναντίνο, χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν οι δράστες ήταν τσιχαντιστές. Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως ο Αμερικανικός στρατός θα συνεχίσει να καταδιώκει τους τρομοκράτες σε οποιαδήποτε χώρα βρίσκονται. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους τσιχαντιστές, εγκληματίες και δολοφόνους που δεν μιλούν εξ ονόματος του Ισλάμ. «Αυτό είναι για τη Συρία», φώναζε ο δράστης που μαχαίρωσε 3 επιβάτες στο σταθμό του μετρό Leyton Stone στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως τρομοκρατικό, ο ένας τραυματίας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε με ηλεκτρικό όπλο. Δραματική η κατάσταση σε δεκάδες περιοχές στη βορειοδυτική Βρετανία που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, παρασυρώμενος από τον δυνατό αέρα, έπεσε πάνω σε λεωφορείο που ήταν εν κινήσει. Τα νερά μετέτρεψαν τεράστιες εκτάσεις και δρόμους σε ποτάμια, ενώ εκατοντάδες κατοικίες πλημμύρισαν, ενώ χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας κέρδισε η αντιπολίτευση για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Τραπέζι της Δημοκρατικής Ενότητας απέσπασε τις 99 έδρες από τις συνολικά 167 στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Σε τηλεοπτική του ομιλία, ο Νικολάς Μαδούρο, πολιτικός διάδοχος του Ούγκο Τσάβες, αποδέχτηκε την ήττα του.